Έχετε μεγαλώσει αρκετά ή σας αρέσουν ακόμη τα παραμύθια? Ρωτώ γιατί σε λίγες μέρες κλείνει μισός αιώνας από την προδοσία του 1974 και ακόμη το παραμύθι για το τι έγινε τότε αποτελεί το επίσημο αφήγημα. Ένα παραμύθι που περιέχει μεν μια δόση αλήθειας, αλλά δεν πάβει να είναι ως επί το πλείστον παραμύθι. Με τους καλούς και τους κακούς, όπως αυτοί ορίστηκαν με βάση στερεότυπες απόψεις που δεν στηρίζονται στα πραγματικά γεγονότα και δεν αντέχουν στη βάσανο της λογικής. Τα στερεότυπα, να ξέρετε, είναι για τους αφελείς. Και οι αφελείς είναι συνήθως τα θύματα της ιστορίας. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια με βάση τα γεγονότα όπως αυτά συνέβησαν και όχι παραποιημένα για να βολεύουν κάποιους. Καιρός να διατυπώσουμε την αμφιβολία μας για το αφήγημα αυτό που είναι διάτρητο από λογικότατα ερωτηματικά. Η χούντα του επίορκου ταξίαρχου Ιωαννίδη έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο για να εφαρμοστεί το σχέδιο διχοτόμησης του νησιού που είχε εκπονήσει ήδη από το 1956 ο Τούρκος συνταγματολόγος Νιχάτ Ερίν. Η Τουρκία εξυπηρετήθηκε από Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου για να εισβάλλει εδώ και να καταλάβει περισσότερο από το 1/3 του εδάφους του νησιού, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να έχει κατηγορηθεί από κανέναν στη διεθνή κοινότητα για την εισβολή της στην Κύπρο. Γιατί? Ας πούμε επιτέλους την αλήθεια. Γιατί η Τουρκία ήταν καλυμμένη? Ήταν καλυμμένη πρώτα-πρώτα από την χούντα του προδότη Ιωαννίδη, ο οποίος διενήργησε μονομερή πραξικοπηματική επέμβαση στην Κύπρο με τη βοήθεια και τη Σεοκαβίτα και επιπλέον διέταξε την Εθνική Φρουρά και την ΕΛΔΙΚ να μην αποκρούσουν την τουρκική εισβολή. Ήταν καλυμμένη και από τον νόμιμο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος μίλησε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η εισβολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και κατήγγειλε επίσημα την Ελλάδα για εισβολή στην Κύπρο από την οποία κινδυνεύουν και οι Τουρκοκύπροι. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επέμβει για να αποκαταστήσει την ένομη τάξη στην Κύπρο και ενώ ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή που μιλούσε τα τουρκικά αποβατικά πλοία ήταν ήδη στις ακτές της Κερίνιας, δεν κάλεσε την Τουρκία να δείξει αυτοσυγκράτηση. Ήταν καλυμμένη η Τουρκία και από την απροθυμία ή την αδυναμία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητος του Κωνσταντίνου Καραμαλή που ανέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα μόλις έπεσε η Χούντα, να αποκρούσει το δεύτερο γύρο της εισβολής ή να τον αποτρέψει δια της διπλωματικής οδού. Ήταν καλυμμένη η Τουρκία και από τους άτσαλους χειρισμούς της δικής μας πλευράς στις συνομιλίες ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο της τουρκικής εισβολής, χειρισμούς που υπαγόρευε στον Γλαύκο Κληρίδη ο Μακάριος μαζί με το λοιπό πολιτικό κατεστημένο και σε συγχορδία με τον ανεύθυνο και επιπόλαιο τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Γεώργιο Μαύρο, ο οποίος δήλωσε πομποδός ότι μεταξύ της ταπεινώσεως και του πολέμου η Ελλάς θα επιλέξει τον πόλεμο και τελικά η Ελλάδα άφησε μόνους τους Κύπριους να τους κυνηγούν, να τους ξεσπιτώνουν και να τους σκοτώνουν οι Τούρκοι εισβολείς και εξτρεμιστές Τουρκοκύπροι στη διάρκεια του δευτέρου γύρου της τουρκικής εισβολής. Οι παραμυθάδες χώρισαν τους καλούς και τους κακούς όπως τους βόλευε. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, τα έριξαν όλα πάνω στους προδότες της Χούντας, αφήνοντας στο απειρόβλητο της ιστορίας όλους τους άλλους. Σε ό,τι αφορά τους ξένους, τα έριξαν όλα πάνω στους Αγγλοαμερικάνους, αφήνοντας στο απειρόβλητο τη Σοβιετική Ένωση,
η οποία επίσης είχε παίξει ένα ύπουλο ρόλο όλα τα προηγούμενα χρόνια και στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, δίνοντας στην Τουρκία πλήρη πολιτική και διπλωματική κάλυψη. Την Τουρκία πιο πολύ την εξυπηρέτησαν για να εφαρμόσει στο έδαφος της Κύπρου τα διχοτομικά σχέδια του Νιχάτ Ερήμ, Έλληνες και Ελληνοκύπροι πολιτικοί, οι οποίοι επίσης πίστευαν ότι υπό τις συνθήκες η καλύτερη και ασφαλέστερη λύση ήταν η διχοτόμηση. Όσα έγιναν από το 1955 μέχρι και σήμερα ακόμη για να εξυπηρετήσουν το στόχο της διχοτόμησης δεν έγιναν ούτε τυχαία ή συγκυριακά, ούτε κατά λάθος, από απειρία ή πολιτική αφέλεια. Έγιναν όλα σκόπιμα και μελετημένα. Από εκείνους που μας πουλούσαν με τη σέσουλα παχιά πατριωτικά λόγια, στην πραγματικότητα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, άλλοτε τάχα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα εννοούσαν τη διπλή ένωση με την Ελλάδα και την Τουρκία, και άλλοτε μετά την τουρκική εισβολή με την πρόφαση μιας τάχα πιο δίκαιης λύσης που θα πετύχουμε στο αόριστο μέλλον, οδηγώντας μας έτσι συνειδητά στη διχοτόμηση, στη λύση που αυτοί θεωρούν υπό τις περιστάσεις την καλύτερη, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι η καταστροφή για τον κυπριακό ελληνισμό. Θα επανέλθω με άλλα βίντεο πιάνοντας μία-μία τις πτυχές της προδοσίας.